ομάδα στον ομό Πέλας. Δώσε μας την εικόνα, Παύλο. Και είναι η τέταρτη από τις πέντε περιφερειακές ενότητες που έχουν καταγράψει τριψήφιο αριθμό και σήμερα. 148 τα νέα θετικά κρούσματα τα οποία ανακοινώθηκαν εδώ στην περιφερειακή ενότητα της Πέλας. Και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ραγδαία αύξηση των θετικών κρουσμάτων και είναι και ανησυχητική η πίεση που δέχονται και τα δύο νοσοκομεία του νομού. Εδώ στο νοσοκομείο της Έδεσας που βρισκόμαστε, στην ΜΕΘ COVID διαθέτει τρεις κλίνες, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη. Ένας ασθενής είναι διασωληνωμένος, οι άλλες δύο είναι κενές, ενώ στην Απλή νοσηλεύονται τουλάχιστον 25 ασθενείς. Στα Γιαννιτσά, στις 6 κλίνες ΜΕΘ COVID, 3 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 3 τα κρεβάτια τα οποία είναι κενά και τουλάχιστον 30 οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται στις απλές κλίνες. Ενώ και στο νοσοκομείο της Έδεσας, στο προάβλιο έχουν στηθεί 2 στρατιωτικού τύπου σκηνές και τοποθετήθηκε και η Κίσκος που παραχώρησε περιφερειακή ενότητα Πέλας για να γίνονται οι δειγματοληψίες από τον ΕΟΔΗ. Σε ευχαριστούμε, Παύλο. Όπως είπαμε, κυρίες και κύριοι, Ελένη Ιατρού με την κάμερα του ΣΚΑΙ είχε τη δυνατότητα να μπει σήμερα στο ΑΚΙΑΠΑ, ένα νοσοκομείο που έχει όλες τις κλίνες μεθ, όπως